να πω ότι η Πατριαρχική Ομοσπονδία, κύριε Αλεξανδρία, αν δεν ξέρετε, είναι ιδιοκτήτρια του Πατριαρχικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Η Πατριαρχική Ομοσπονδία Αμερικής το 1950, με δικά της έξοδα, αποκλειστικά και μόνο, έχτισε όλο αυτό το μεγάλο οικοδόμημα, το οποίο ήταν από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, και όχι μόνο το κτίριο, αλλά και ο εξοπλισμός. Και αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο νοικιάζει το κτίριο αυτό με ένα πολύ σημαντικό ποσό, νομίζω 1 ευρώ, και είναι πάντα στο νου της Πατριαρχικής Ομοσπονδίας, σε ένα νοσοκομείο. Εγώ που βρέθηκα στην Αμερική πριν από 6 μήνες στο συνέδριο της Πατριαρχικής Ομοσπονδίας Αμερικής, είναι μάλλον Ομοσπονδία και όχι Συνομοσπονδία, Αθήνα, θα διορθωθεί αυτό. Εκεί μπήκε το θέμα αυτό να βοηθήσουν με δικά του χρήματα να γίνει κάποια επέκταση. Απαιτείται όμως να γίνει μελέτη της καθήψων επέκτασης και γι' αυτό λοιπόν ανέλαβε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να κάνει την μελέτη αυτή μέσω της Πελοπόννησης, ώστε να έχουμε έτοιμη τη μελέτη για να προχωρήσουμε στην καθήψω σε επέκταση του Πατριαρχικού Νοσοκομείου, το οποίο πλέον είναι περιφερειακό νοσοκομείο. Και όπως πολλές φορές έχω πει, εγώ είμαι ο φύλακας Άγγελος, όχι μόνο της Αρκαδίας, αλλά όχι της Πελοποννήσου. Επ' ευκαιρία και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα χθεσινά που ακούσαμε από τον κύριο Νίκα. Με πολλή έκπληξη, αγωνία και φόβο. Άκουσα όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε χθες ο κύριος Νίκας. Μάλλον δεν έχει καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Μάλλον στραβάρουμε εμείς από τώρα, έχω να πω. Και εγώ θέλω να υπερασπιστώ και το 70% όσο αφορά το αρκαδικό μέρος της υπόθεσης, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα οι προγραμματικές συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές και για άλλα έργα στην Πελοπόννησο, όπως προηγουμένως μιλήσαμε για τη Μονή Βουλκάνου, όπως λέω παρακάτω για τη μελέτη για το νοσοκομείο της Σπάρτης, για την αρχαία Σικιώνα, αλλά εδώ ειδικά για την Αρκαδία. Είναι 10 σημαντικότατα έργα, τα οποία δεν κατάλαβα τι πρεμούρα έχει ο κύριος Νίκας, ο οποίος μάλιστα λέει το συμβούλιο αυτό ότι είναι υπηρεσιακό. Δεν κατάλαβα από πότε είναι υπηρεσιακό συμβούλιο. Προβλέπεται από το Σύνταγμα να έχουμε και υπηρεσιακά συμβούλια. Αυτό νομίζω θίγει όλα τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και πρέπει να αντιδράσουμε όλοι ομόφωνα σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τον κύριο Νίκα. Είπε λοιπόν αυτά τα πράγματα και εγώ θέλω να περασπιστώ εκ μέρους των Αρκάδων που η Αρκαδία στήριξε την παράταξη αυτή κατά 70% και εμένα προσωπικά με 13.000 ψήφους ότι θα υπερασπιστώ τα δικαιώματα των Αρκάδων και της Αρκαδίας μέχρι τελευταίας δανείδος. Δεν μπορεί ο κύριος Νίκας να χαρακτηρίζει τους φαιτολογικά 10 σημαντικά έργα της Αρκαδίας. Ένα είναι αυτό, το οποίο αναφέρθηκε τώρα και αφορά το νοσοκομείο της Τρίπολης. Είναι φαιτολογικό αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι σημαντικό έργο. Περνάω στο επόμενο, το δεύτερο έργο το οποίο αφορά την απολωτρίωση για το Πανεπιστήμιο της Τρίπολης, ένας δρόμος έκτρωμα, το οποίο είναι ντροπή για όλους τους επισκέπτες μας, οι οποίοι έρχονται εδώ με τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο, και επειδή αδυνατεί ο Δήμος Τρίπολης και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ζητάει από εμάς να πληρώσουμε τα χρήματα αυτά για να γίνει απολωτρίωση των κτημάτων για να καταπλατείνει ο δρόμος και να γίνει πιο ασφαλή τους φοιτητές, και εμείς αναλάβουμε την υποχρέωση αυτή να πληρώσουμε τα χρήματα για απολωτρίωση. Είναι και αυτό τους φέρνει. Το επόμενο, το τρίτο, είναι για το Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Ίσωμα. Παραλαμβάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από έτοιμα του Δήμου Μεγαλόπολης πάντα, γιατί όλες οι προγραμματικές συμβάσεις, για να καταλάβουν και αυτοί οι τηλεθεατές οι οποίοι μας βλέπουν τώρα, ότι όταν η προγραμματική σύμβαση εννοούμε μια συμφωνία που γίνεται μεταξύ των Δήμων και της Περιφέρειας, όταν αδυνατεί ο Δήμος να κάνει κάτι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθύνεται στην Περιφέρεια και ζητάει τη βοήθειά της. Εμείς λοιπόν για όλα τα 10 έργα που αφορά την Αρκαδία είναι αιτήματα Δήμων ή άλλων υπηρεσιών. Και δεύτερον, ότι για όλα αυτά υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, το ψήφισε, ήρθαμε σε προηγούμενο Συμβούλιο, ψηφίσαμε εμείς τους πόρους και σήμερα είναι η τελευταία πράξη πριν την υποκρασία για να γίνουν τα έργα αυτά. Και περνάω σε ένα τρίτο άλλο έργο σημαντικό, το οποίο ονομάζει πάλι ο κ. Νίκα Ρουσφέτη. Είναι ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου Λεβιδίου. Ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου Μελιγούς. Είναι δύο χωριά, δύο οικισμοί στην Κορκινία, το Κουρούβελι Παρτεσινίκο και το Λυκοχώρι στο Βιδιάκι, που εκεί μένουν μόνιμα κάποιοι κτηνοτρόφοι και μάλιστα νέοι άνθρωποι και ζουν ακόμα σε μια κατάσταση παλαιοντολογική. Σε μια κατάσταση της παλιάς εποχής που βαλάνε νερό ακόμα με τους κουβάδες και εκεί όμως αυτοί έχουν παράγουν στην εθνική οικονομία. Και εμείς είπαμε, αφού αδυνατεί ο Δήμος Κορκινίας και αφού αποφάσισε ο Δήμος Κορκινίας και ζήτησε από εμάς την προγραμματική σύμβαση να πάμε τα υλικά για να πάει νερό στους ίδιους οικισμούς και αφού βάλαμε τους πόρους άλλη φορά, κόμαστε σήμερα για να ψηφίσουμε την προγραμματική σύμβαση για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και κάποια άλλα έργα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, θα αναφερθώ στην πορεία να συζητάμε το κάθε έργο που ξεχωριστά, αλλά πραγματικά μου προσεγγεί τρομερή εντύπωση, αλγινή εντύπωση μπορώ να πω, οι χαρακτηρισμοί του κυρίου Νίκα
να μιλάει ποτέ για περισσιακό συμβούλιο και να μιλάει για ατμοσφαίρια. Επαναλαμβάνω, κύριε Νίκα, στραβά αρμενίζεται.